κατανόηση των λόγων που οδήγησαν στη Χούντα θα πρέπει να πάει πολύ πιο πίσω από το 1967. Θα πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσουμε από τον εμφύλιο πόλεμο και από τα όλα όσα άφησε πίσω του. Ο εμφύλιος μπορεί να τελειώσει στα ιδιωτικά του 49 με την νίκη του Εθνικού Στρατού, όμως στην πραγματικότητα είναι ένας πόλεμος που συνέχισε να υφίσταται και μετά. Τα έκτακτα μέτρα, ο αντικομμουνισμός, η διάκριση των πολιτών με βάση το φρόνημά τους, όλα αυτά αποτέλεσαν στην πραγματικότητα πληγές σε αυτό που εύστοχα έχει ονομαστεί καχεκτική δημοκρατία για την περίοδο εκείνη. Η δεκαετία του 60 σημειοδοτεί σημαντικές αλλαγές. Από τη μια, η εκλογική άνοδος της Ένωσης Κέντρου, από την άλλη, λαϊκές διεκδικήσεις, οι κινητοποιήσεις, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολιτικό νέο σκηνικό, το οποίο θα οδηγήσει το 1965 στην ανατροπή της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, στην αποστασία και από εκεί και πέρα στις αυτές τις μεταβατικές κυβερνήσεις και σε μια ουσιαστικά ατμόσφαιρα κυβερνησίας. Επεστρατεύτησαν οι αυλικοί συνταγματολόγοι. Είπαν πράγματι ο βασιλεύς απέλησε τον Παπανδρέου, αλλά είχε δικαίωμα, έκαμε χρήση δικαιώματος, απήντησα εις το Συμβούλιο του Στέματος. Δεν είτο χρήσης δικαιώματος, είτο κατάχρησης δικαιώματος. Όλο αυτό μοιάζει ότι θα μπορούσε να τελειώσει με τις εκλογές του Μαΐου του 1967, οι οποίες θα οδηγούσαν, ήταν βέβαιο, στην εκλογική νίκη της Ένωσης Κέντρου. Παρότι το στέμα και η κοινοβουλευτική δεξιά ενδεχομένως θέλουν να αποκλείσουν την εκλογική επικράτηση της Ένωσης Κέντρου, παρότι στο σχεδιασμό τους υπάρχει η προσφυγή και στη λεγόμενη εξωσυνταγματική λύση, στα λεγόμενα έκτακτα μέτρα, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό από άποψη πολιτική εμπεριέχει πολύ σημαντικούς κινδύνους, θα μπορούσε να πει κανείς ιστορικής σημασίας, ακόμα και αν αυτό ήταν δυνατό, ο βασιλιάς και η κυβέρνηση Κανελοπούλου να επιβάλλουν ένα καθεστώς εκτάκτων μέτρων, κατανοούσαν ότι η έξοδος από αυτό το καθεστώς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αυτός ο δισταγμός δεν υπάρχει στην ομάδα των συνταγματαρχών, η οποία βρίσκεται στην καρδιά αυτού του σχεδιασμού. Ένας είναι στις 21 Απριλίου 1967. Βασιλικό διάταγμα. Το σημείο αυτό και το στέμα και η συντηρητική παράταξη επρόκειτο να πληρώσει ιστορικά ένα πολύ σημαντικό σπάλμα, μια παρερμηνία των πραγματικών συσχετισμών και στο στρατό και στην κοινωνία. Αυτή η καλλιέργεια του κλίματος της κοινωνιολογίας δεν ωφελούσε τελικά τους ίδιους, ωφελούσε αυτή την ομάδα των συνταγματαρχών, η οποία μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτό το αίσθημα κινδύνου που υπήρχε εντός του στρατού και να μπορέσει να προχωρήσει στο σχεδιασμό της με πολύ μεγάλη άνεση. Εις τα ανάκτορα Αθηνών, ενώπιον της αυτού μεγαλειότητος του Βασιλέως, ορκίστη υπό το Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χρυσοστόμου, η νέα εθνική κυβέρνηση. Εις τα ανάκτορα προσήλθαν και ορκίστησαν ο κύριος Κωνσταντίνος Κόλλιας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος της εθνικής κυβερνήσεως. Ο αντιστράτηγος κύριος Γρηγόριος Παντιδάκης, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός εθνικής αμήνης. Ο συνταγματάρχης πυροβολικού κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως. Ο συνταγματάρχης πυροβολικού κ. Νικόλαος Μακαρέζος, ως υπουργός Συντονισμού. Και ο ταξίαρχος κ. Τηλιανός Πατακός, ως υπουργός Εσωτερικών. Στρατιωτικός νόμος άρση της δημοκρατίας, κατάργηση των συλλόγων, πολιτική λογοκρισία, κλείσιμο περιοδικών και εφημερίδων που είναι συνδεδεμένα κατά κύριο λόγο με την αριστερά. Και παράλληλα, βέβαια, χιλιάδες συλλήψεις. Συλλήψεις που αφορούν όλο τον πολιτικό κόσμο, καταρχάς όλη την πολιτική ηγεσία, αλλά και βέβαια και πάρα πολλά απλά στελέχη, ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται κυρίως με την αριστερά και με το κέντρο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν είτε στον υπόδρομο και στη συνέχεια 6.000 από αυτούς θα εκτοπιστούν στη Γιάρο. Η
πιο σημαντική ίσως προσπάθεια που έγινε την ημέρα του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου για να ματαιωθεί η επικράτηση της ομάδας των συνταγματαρχών έγινε από τον Γεώργιο Ράλη, ο οποίος ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως κυβέρνησης Εθνικής και Ριζοσπαστικής Ένωσης, που είχε αναλάβει να δημιουργήσει τις εκλογές. Ο Ράλης προσπάθησε μέσω αστυνομικού ασυρμάτου να επικοινωνήσει με το Τρίτο Σώμα Στρατού στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό όμως ενδεχομένως και των αντιλήψεων ή καλύτερα της ατμόσφαιρας που έχει επικρατήσει εντός του σώματος των αξιωματικών, ότι ο ταξίαρχος Ορέστης Βιδάλης, ο οποίος διοικεί το σώμα εκείνη τη στιγμή λόγω απουσίας του διοικητή του, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, δεν πίστεψε τον Ράλη για τον πολύ απλό λόγο ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας διαβεβαιώνει ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έχει υπογράψει ένα διάταγμα με το οποίο αναστέλλονται τα άρθρα του συντάγματος που αφορούν τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες. Από αυτή την άποψη είναι ενδεικτικό του κλίματος ότι μια μεγάλη μερίδα των αξιωματικών, μεταξύ αυτών ευφυείς αξιωματικοί όπως ο Βιδάλης, αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στην εικαζόμενη έστω θέληση ενός εξωκοινοβουλευτικού κέντρου εξουσίας που είναι το στέμα και όχι στις διαβεβαιώσεις και στις διαλλαγές ενδεχομένως που λαμβάνει από μια πολιτική κυβέρνηση όπως ήταν η κυβέρνηση Κανελοπούλου. Παρόλο που πολύ συχνά θυμόμαστε τη Χούντα κυρίως γελιογραφικά, δηλαδή με το μυστήριο του Πατακού, της Ελληνικούρης Παπαδόπουλου κτλ., η Χούντα από την πρώτη στιγμή δείχνει τη βία της ως καθεστώς. Την ίδια μέρα του πραξικοπήματος, δύο άνθρωποι, ο 15χρονος Βασίλης Πεσλής και η Μαρία Καλαβρού, θα δολοφονηθούν εν ψυχρό. Από εκεί και πέρα, κάποιες προσπάθειες εξέγερσης στα Γιάννενα ή στο Ηράκλειο επίσης θα κατασταλούν αμέσως. Τρεις μέρες αργότερα, ο Παναγιώτης Σελής θα δολοφονηθεί εν ψυχρό μπροστά στους συγκρατούμενούς του επίσης στον υπόδρομο. Όλα αυτά είναι δείγματα ακριβώς αυτής της πολιτικής, μιας πολιτικής βίας και τρομοκράτησης του πληθυσμού. Απαγορεύεται να είστε πάνω από πέντε. Απαγορεύεται να φιλοξενήσετε στο σπίτι κάποιον, να δεν το έχετε δηλώσει στην αστυνομία. Απαγορεύεται δε τούτο, απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται τ' άλλο. Και έρχεται η αστυνομία και μας παίρνει. Και μας πήγε μέσα στο τμήμα. Τότε έφυγε από το σπίτι και αυτός και η μητέρα μου. Ήταν στην Εδάφο και οι γονείς. Ο άντρας μου ήταν τότε αντιδήμαρχος στην οίκαια. Του λέω φύγε. Το χαρτζηλίκι μας ήταν 150 δραχμές. Του λέω πάστα και φύγε. Και πού να πας. Οι μισοί πιαστήκαν την πρώτη μέρα και οι άλλοι μισοί κρυφτήκαμε. Ναι, εκείνη την ώρα μπήκαμε στο σπίτι. Και πέσανε στη μικρή που ήταν μόνη της. Της βάλανε το όπλο στο κεφάλι που είναι οι γονείς. Πιάσανε να ανακατώνουν όλο το σπίτι για να τους βρουν και λοιπά. Όλα τα χωριά ήταν σαν ένα μεγάλο κριτητήριο, μια μεγάλη φυλακή. Όταν έφτασα εγώ ήταν 10.000 στη Γιάννη. Όλα τα βουναλάκια ήταν γεμάτα με σκηνές. Επειδή είχε γεμίσει η φυλακή, βάλανε και σε σκηνές κάτω. Ένας θάλαμος είμαστε 120 γυναίκες. Ήταν χάος. Στην εφηβεία πήγαν και γυναίκες που ήταν 70 και 75 χρονών, όταν εγώ ήμουν 24. Μέσα σε αυτό το κλίμα της τρομοκρατίας υπάρχουν όμως και ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις. Σημειώνω ιδιαίτερα την εκδότρια Ελένη Βλάχου, η οποία θα αναστείλει την έκδοση της Καθημερινής και της Μεσημβρινής, την ώρα που θα έχουν αρχίσει πρώτες ζυμώσεις για τις εσθέτειες οργανώσεις. Όταν έγινε η εκδορία και έπεσε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου με τις πιτζάμες, τουλάχιστον εμείς οι νεολαίοι αντιδράσαμε. Προλάβανε αντιδράσαν και μερικοί μεγάλοι και φτιάξανε τότε την πρώτη αντικακτορική οργάνωση, το πατερικό αντικακτορικό μέτωπο. Ο Μίκης μέσα, ο Βότσης, ο Μανολάκος Αριστίδης και πάρα πολλοί. Εμείς ως νεολαίοι τότε γίναμε νεολαία του πάνω. Αλλά επειδή θέλαμε να απλωθούμε σε φυσικό χώρο και ήταν ο φυσικός μας χώρος, κατά τα ψέματα, τότε τα σκαζόλα η φοβέρα, τα έχουμε ξεχάσει αυτά, δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιαχτεί και μια αντικακτορική φοιτητική οργάνωση των σπουδαστών. Και έτσι έγινε ο Ρήγας Φεραίος. Ο πρώτος μάλιστα πρόεδρος του Ρήγα ήταν ο Μανώλης Σουβουλάκης, που ήταν μέλος της Νεολαίας του Κέντρου. Η δεύτερη ανάγκη ήταν να προπαγανδίσουμε τις ιδέες μας. Και ταυτόχρονα να ενημερώνουμε με ειδήσεις που δεν μπορούσαν να βγουν στα επίσημα φύλλα που τα έλεγχε η Χούντα. Και έτσι δημιουργήθηκε ανάγκη και φτιάξαμε την εφημερίδα Θούριος, η οποία τυπωνόταν σε πολύγραφο. Εκείνη την εποχή το offset ήταν στα πάνω του, είχαν πρωτοβγεί οι πρώτες πολύχρωμες εμπορικές αφίσες. Άρα και εμείς έπρεπε η αφίσα η δικιά μας να έχει μια δυναμική τέτοια που μπορεί να διακρίνεται ανάμεσα σε αυτό το χάος των μεγάλων αφισών που υπήρχαν. Και έτσι αυτό μας οδήγησε να φτιάξουμε τις πρώτες έγχρωμες αφίσες. Κόκκινο-μαύρο το χρώμα, μπλε-κόκκινο
Και για πρώτη φορά σπάει και η παράδοση του πένθους των αυσών που είχε αριστερά λόγω της ήττας και σπάει και η παράδοση του ασπρόμαυρου που μέχρι τότε είχε αριστερά στις αφήσεις της. Παρόλο που ήταν η Χούντα και φοβόμαστε, έτσι κακά τα ψέματα, κανείς δεν είναι μάγκας, μαγκιά είναι να ξεπερνάς το φόβο σου. Ωστόσο, επειδή είμαστε νέοι ερμητικοί στη διάθεση της εφηβείας και της νιώτης, είχε και στο χρώμα και αποτυπώθηκε και στο σχήμα. Είναι αφήσεις, αν θες, με δυναμική και με επιθετικό χαρακτήρα, που μέχρι τότε η αριστερά είχε αμυντικό χαρακτήρα λόγω της ήττας. Δηλαδή, χαράζουν μια τομή στην προπαγάνδα της νεολαίας και της αριστεράς. Αυτές οι αφήσεις λοιπόν ήταν ένα μαύρο, στη μέση ένα κόκκινο σύνδεσμο που πάει το μαύρο και ένα χέρι που κρατάει ένα όπλο, αναφερόμενο στην αντίσταση του 40 ένα κάτω των Ιταλών, και τώρα πάλι η αντίσταση θα κάνουμε.